Ωραίο τραγούδι αφιερωμένο σε εσάς φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι του Ράδιο Άντελιν, θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή διαλογισμή με έναν εξαίρετο, πολύ πολύ καλό μας φίλο, έναν άνθρωπο, έναν επιστήμονα, έναν από τους καλύτερους στο πρώτο πολιτικό θα έλεγα, που χρόνια τώρα τον έχουμε εδώ, όποτε και αν του χτυπήσουμε τηλέφωνο πάντοτε πάντοτε θα είναι στα σεπάλξεις να μας απαντήσει. Ακούεις το όνομα Λεωνίδας Γρηγοράκος, νομίζω τα λέει όλα. Κύριε Υπουργέ μου, καλησπέρα από το Ράδιο Άντελιν. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα σε όλη την περιοχή, σε όλους τους φίλους της Λακωνίας, σε όλους τους φίλους των Κυθύρων. Όσοι είναι εκεί στα παραπλέοντα σκάφη και μας ακούνε, του λέμε καλησπέρα και καλές θάλασσες. Ξέρετε την αγάπη που σας έχουμε. Την ξέρω, έχετε αποδείξει επανειλημμένως την αγάπη στο πρόσωπό μου, τη στήριξη στο πρόσωπό μου, την παρουσία μου στον ομό. Έχετε είμαι πολύ ευτυχής που μιλάω για άλλη μια φορά μαζί σας. Τιμή μας, τιμή μας. Ήμουν από τότε στους φίλους μου στη Νεάπολη, Πέτρο. Εκεί ήμουν στη Νεάπολη, στον καφέ με τους φίλους μου. Πέρασε όλη την επίδαυρο Λιμηρά, την τέως επίδαυρο Λιμηρά. Πάντα η Λακωνία είναι, μας θέλει. Είναι κάτι το γοητευτικό για μένα και πιστεύω και για όλους τους επισκέπτες της Λακωνίας. Η Λακωνία γοητεύει. Έχει όλη την ιστορία, τη μεγάλη, τους φίλους τους καλούς. Έχει κάτι μέσα το ανθρώπινο. Εγώ θα προσθέσω, πέραν ακόμα κάτι από αυτό που λέτε, πέραν την ομορφιά της Λακωνίας, είσαστε πανέμορφοι εσείς Λάκωνες όλοι. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο μου. Δεν είναι τυχαίο που έχω πει, γεννήθηκα στα Κύθυρα, αλλά αισθάνομαι Λάκωνας. Έτσι, και το ότι το περισσότερο διάστημα είμαι στη Λακωνία. Μαζί μας, βέβαια, εσύ. Και πάντα είσαι μαζί μας, πάντα είσαι πάντα. Λακωνία, πάντα είναι Νεάπολη. Πάντα. Πάντα. Έτσι αγαπώ όλους τους Λάκωνες, όλους σας αγαπώ και θέλω έτσι να ακούω μόνο ευχάριστα και να ευχάριστα πράγματα και να προβάλλουμε ευχάριστα. Λοιπόν, πιστεύω Πέτρο μου ότι το καταφέρνετε μαζί με τον Τάκη. Είστε δύο άνθρωποι με τις οικογένειές σας οι οποίοι πραγματικά λάμπουν στην περιοχή. Είσαστε φωτεινά παραδείγματα του ήθους και της αξιοπρέπειας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας θυμά όλους η φιλία σας. Σας ευχαριστούμε. Να αρχίσουμε από το προσφυγικό, να πω έτσι, που είναι ένα οξύτατο θέμα. Ένα δράμα, Πέτρο, ένα δράμα το οποίο το ζουν αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι και το ζει και η Ελλάδα μαζί τους. Νομίζω ότι... γίνανε λάθη πολλά, γίνανε λάθη πολλά. Και από μας, και από τους συμμάχους μας, και από τους Ευρωπαίους δηλαδή, αλλά και τους παγκόσμιους συμμάχους μας, τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ. Αφήσανε να εξελιχθεί ένας πόλεμος τώρα 5 χρόνια εκεί που κατασπαράσει τους ανθρώπους, τα παιδιά, τους λαούς και είναι μια εμπόλεμη κατάσταση η οποία πρέπει να πάρει τέλος γιατί έχει βασανίσει πάρα πολύ την περιοχή αλλά και πολύ τους ανθρώπους και τους κατοίκους της περιοχής. Πόσο θα πάει ακόμα, πόσα χρόνια ακόμα? Πιστεύω πρέπει να τελειώνει, Πέτρο. Βέβαια. Είναι το πρώτο λάθος, δηλαδή άρα εκεί λοιπόν πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και να πιέσουμε όσο μπορούμε σαν άνθρωποι, σαν ιδέες, σαν στάσεις ζωής, ούτως ώστε οι μεγάλες δυνάμεις να πάρουν τις αποφάσεις για να τελειώσει αυτός ο φοβερός πόλεμος που έχει πραγματικά αφανίσει λαούς, μια ολόκληρο κράτος, περιοχές, Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, Βόρειο Ιράκ, Τουρκία. Γιατί πρέπει να τα βλέπουμε έτσι, πρέπει να το βλέπουμε σαν συνολικό πρόβλημα της περιοχής. Πρέπει δηλαδή να γίνει κάτι πολύ σημαντικό, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος για να σταματήσει και αυτή η μετακίνηση των αθώων αυτών των ανθρώπων με ταλαιπωρίες, με κακοχίες. Όταν βλέπει κανείς, όταν βλέπει αυτά τα έρημα, τα παιδάκια, νομίζω ραγίζουν καρδιές. Μας πιάνει θλίψη, μελαγχολία. Θλίψη, εγώ αλλάζω κανάλι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις εικόνες, δυστυχώς. Έτσι όπως το λες. Δεν είναι. Είναι δηλαδή μόνο θλίψη και πόνο. Και από εκεί και πέρα βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, έχει όλες τις παρενέργειες στην Ελλάδα μας. Στην Ελλάδα η οποία περνάει και αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση. Θέλει να είναι πάντα η Ελλάδα, πάντα οι Έλληνες είχαν αυτή την αγάπη μέσα τους. Τον ξένιο βία, δηλαδή να φιλοξενήσουν και να συμπαραστατούν τους ανθρώπους. Αλλά η χώρα περνάει δύσκολες τιμές, Πέτρο μου. Ακριβώς. Περνάει πολύ δύσκολες τιμές. Και μέσα σε αυτές τις δύσκολες τιμές είτε
της έτυχε και αυτό το λαχείο. Ας ελπίσουμε ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Των αρχαίων Ελλήνων και ο Θεός μας θα βάλει το χέρι του για να πάνε όλα καλά. Και να πάνε όλα καλά. Κύριε Υπουργέ, μας ακούνε τώρα οι αγρότες σε δύο μπλόκα, παράδειγμα, εδώ στα Βάτικα και στη Σκάλα. Τι θα τους λέγατε? Ο φίλος μας ο Γρηγοράκος πάντα ήταν μαζί τους και από το καλοκαίρι που και τώρα βέβαια με εξάρτητος βουλευτής, ότι αυτή η ανεξαρτητοποίησή μου και η διαγραφή μου δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά είχα πάρει θέση για το αγροτικό ζήτημα από τον Αύγουστο πριν τις εκλογές του 2015. Είχα στείλει μια επιστολή την οποία την ξέσαγε και Πέτρο στην πρόεδρο. Και αυτό πείραξε κάποιος. Και αυτό πείραξε κάποιος. Πείραξε κάποιος, όπως το λες. Δυστυχώς. Είχα πει ότι αυτά τα μέτρα, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά και για τους Έλληνες πολίτες, και αυτό το λεγόμενο το κίνημα της γραβάτας, οι οποίοι είναι η μεσαία τάξη, είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, πρώτη φορά αυτές οι τάξεις βγήκαν στον δρόμο. Οι αγρότες βγήκαν στον δρόμο τόσες μέρες. Πραγματικά. Ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος, είναι αγώνας επιβίωσης που δίνουμε όλοι και ιδιαίτερα αυτές οι κοινωνικές ομάδες. Εγώ βάζω τον εαυτό μου, αγαπητέ Πέτρο, βάζω τον εαυτό μου σε έναν μικρομεσαίο γιατρό, ο οποίος έχει κάνει, όπως λένε, καλές σπουδές, έχω βοηθήσει τον κόσμο και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και οι συνάδελφοί μου οι γιατροί και οι δικηγόροι και οι μηχανικοί και όλος ο ελληνικός λαός, μεσαία ελληνική τάξη, περνάνε δύσκολες στιγμές. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να ξέρουν και οι φίλοι αγρότες ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτή την δύσκολη στιγμή που περνάει η χώρα. Αλλά αυτή η συμβολή του καθενός μας, δηλαδή και των αγροτών μας, των φίλων μου από τη Λακωνία, θα πρέπει να είναι διαβαθμισμένη. Όταν κάποιος παράγει, να πληρώνει. Όταν παράγει, να πληρώνει. Δεν πρέπει να πάμε σε αδικίες. Δεν πρέπει δηλαδή να πάμε σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλές επιδοτήσεις και έχουν μεγάλες περιουσίες. Να πληρώνει όπως και ο αγρότης του χωριού μου, ή ο αγρότης της Ελαφωνήσου, ή ο αγρότης των Κυθύρων. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που το έχουμε μπλέξει, και ένα δίκαιο ασφαλιστικό. Πρέπει όλοι οι Έλληνες, αγαπητέ μου Πέτρο, να απολαμβάνουν μια κατώτατη σύνταξη και συγχρόνως να έχουν μια πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να λέμε για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Όταν θέλουμε να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, πρέπει να υπάρχει και ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο να προστατεύει από τον πιο φτωχό έως τον πιο πλούσιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Να δίνει ευκαιρία δηλαδή σε όλους αυτούς τους φίλους, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε στην γενική μαζί στην Ελλάδα, να απολαμβάνω τουλάχιστον δωρεάν φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης. Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρω την ευαισθησία που έχετε. Έχουν κομπεί... Αυτόν τον καιρό δουλεύω, αγαπητέ Πέτρο, δουλεύω σε μια διπλή κλινική στην Αθήνα. Και το διάλεξα να δουλεύω σε μια, έτσι λένε στην Αθήνα, τη λένε την κλινική των φτωχών. Γιατί έρχονται όλοι με την ασφάλειά τους και δεν πληρώνει κανείς σέντης. Είναι πολύ καλό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ καλό. Πολύ καλός άνθρωπος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ούτε την επίσκεψη στο γιατρό, ούτε την επίσκεψη στην κλινική, αν και είναι ιδιωτικός τομέας, τις περισσότερες φορές δεν παίρνει. Είναι η κλινική των φτωχών. Και γι' αυτό δουλεύω και εκεί. Να το ξαναπούμε άλλη μία, να ακουστεί αυτό θερμή παράκληση. Ναι, δουλεύω σε μια κλινική η οποία δεν παίρνει χρήματα, δεν ζητάει χρήματα, μόνο το βιβλιάριο, και αυτό το κάνουμε γιατί ξέρουμε τι αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός λαός και ξέρουμε τη φτώχεια που αυτή τη στιγμή πραγματικά μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Ειδικά την Αθήνα, ειδικά τα αστικά κέντρα, αγαπητέ Πέτρο. Βέβαια. Βέβαια. Στην επαρχία ακόμη αυτή η μεγάλη πίστη δεν έχει φτάσει και ελπίζω να μην φτάσει ποτέ, να την ξεπεράσουμε, να ξαναρχίσουμε να παίρνει χώρα επάνω. Να παίρνει επάνω τη χώρα τους, ώστε να πάρει και η οικονομία μπροστά, να πάρει και να βρουν θέσεις εργασίας, να πάνε τα παιδιά μας μπροστά, να βρουν καμιά θέση. Να το ασφαλιστικό μας αμέσως θα διορθωθεί. Και να σταματήσουν να φεύγουν, χρόνια, να φεύγουν επιστήμονες από την Ελλάδα. Ακριβώς. Και να κάνουμε εξαγωγή ανθρώπων και μυαλών. Βέβαια. Αυτή είναι η δική μου πρόταση, αυτή είναι η δική μου στάση και θέλω να την ακολουθήσω πιστά. Ξέρω την ευαισθησία σας χρόνια, το έχετε αποδείξει εδώ και 20 χρόνια και από τα πρώτα βήματα στην πολιτική σας καριέρα έχετε βοηθήσει δεκάδες ανθρώπους, το λέω και θα το λέω από τα Κύθρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είμαι 36 χρόνια γιατρός. Με τρία γραφεία, με υπέροχους συνεργάτες. Θα το λέω σε όχι ανοιχτά τα μάτια μου αυτό το πράγμα. Είμαι πολύ περήφανος που ακούω για άλλη μια φορά, Πέτρο μου. Θα το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα.
Ναι, έχετε βοηθήσει δεκάδες περιπτώσεις, δεκάδες, όχι μία ή δύο. Και θα συνεχίσουμε να και είναι προς τιμή σας αυτό. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Προς τιμή σας, γιατί έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτή είναι η φιλοσοφία και τη δική μου και των ανθρώπων που είναι μαζί. Θέλουμε σήμερα όσο μπορούμε να απαλύνουμε αυτή τη μεγάλη πραγματικά κρίση που περνάει η κοινωνία, όσο μπορούμε να είναι πιο ήρεμη η επίπτωση στην υγεία του κάθε φίλου μας, στην ταπριότητα. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγαλείο. Αυτό είναι το μεγαλείο. Το μεγαλείο, το μεγαλείο του Λεωνίδα του Γρηγοράκου. Του Λεωνίδα του Γρηγοράκου, αυτό είναι το μεγαλείο και θα το πω και πάλι για πολλωστή φορά και αυτό, ότι είναι, θα σας καμαρώνουν οι γονείς σας από εκεί ψηλά πραγματικά για όλο αυτό το έργο που έχετε επιτελέσει από εδώ και 20 χρόνια μέχρι σήμερα και εσύ το συνεχίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το μόνο που έχω να πω, χίλια ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει, που είναι πάρα πολλά. Ήταν στάση της ζωής μου και εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και στην καρδιά μας και στα γραφεία μας με τους ανθρώπους μας και ό,τι χρειάζεται οποιοδήποτε χωρίς ανταλλάγματα, αγαπητέ παιδί. Ακριβώς. Χωρίς ανταλλάγματα. Πολύ σημαντικό το τελευταίο. Ναι, ναι. Και το τελευταίο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ και ο Τάκης. Να είστε πάντα καλά, να προσφέρετε. Και εσείς και οι άξιοι συνεργάτες σας. Φίλοι, ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.